Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η αστυνομία και στην Κρήτη για την τήρηση των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τους ελέγχους να αυξάνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ελλάς. Και βασικά αυτά τα πράγματα που πρέπει να προσέχουν, να έχουν μια σωστή βεβαίωση μετακίνηση, σωστά συμπληρωμένη στην ώρα της, με τον προβλεπόμενο λόγο μετακίνησης, να κρατούν μαζί τους την ταυτότητα, να φορούν την προστατευτική τους μάσκα είτε σε κλειστό χώρο είτε σε ανοιχτό χώρο. Συμφωνώ απολύτως με το μέτρο. Είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και το κοινωνικό σύνολο. Εάν δεν δώσουμε μεγάλη σημασία στο μέτρο αυτό, θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις. Εσείς θα μετακινηθείτε εντός του νομού ή... Εντός του σπιτιού, εδώ Ηράκλειο. Δεν θα πάμε πουθενά. Καθημερινά η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί ελέγχους με δικά της κλιμάκια ελέγχου, αλλά τις ημέρες αυτές έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι και με την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, αλλά και με την Ελληνική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία την περίοδο των ερωτών θα εργαστεί και τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, θα διενεργεί ελέγχους παντού. Και το προσωπικό της Τροχέας Ηρακλείου βρίσκεται έξω στους δρόμους για να τηρηθούν στο μέγιστο δυνατό τα μέτρα που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, ενώ σαρωτικοί θα είναι οι έλεγχοι σε σχέση με τη τήρηση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Όλο το αστυνομικό του τμήματος Τροχέας Ηρακλείου θα βρίσκεται έξω στους δρόμους, στην Εθνική Οδό, στις επαρχιακούς οδούς αλλά και σε όλο το δικό δίκτυο. Θα δοθεί έφαση σε παραβάσεις επικίνδυνες, σε παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στο τροχαίο ατύχημα. Μεγάλη βαρύτητα το τελευταίο δίμηνο, όπως το ξέρουν και όλοι οι συμπολίτες μας, έχει δοθεί στον έλεγχο για την κυκλοφορία, για τη μετακίνηση των συμπολιτών μας. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, μιας τετραμελούς οικογένειας με τους δύο γονείς και δύο ανήλικα παιδιά, επιτρέπεται μετακίνηση από τη στιγμή που συνοικούν η οικογένεια κάτω από την ίδια στέγη, κάτω από την ίδια οικία. Για την ημέρα των Χριστουγέννων επιτρέπεται μετακίνηση και μετάβαση σε σπίτια συγγενών με όλους τους κανόνες που προβλέπονται στη σχετική οικία. Η μετακίνηση γίνεται με SMS με τον κωδικό 6 και μόνο μέχρι τις 10 το βράδυ αυστηρά. Επισημαίνεται ότι χρειάζεται ξεχωριστό SMS για τη μετάβαση στο συγγενικό σπίτι που είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και ξεχωριστό για την επιστροφή. Μεσημέρι θα μας κάνει η κόρη μου τραπέζι και ευτυχώς δεν ξεπερνάμε τα 9. Οπότε είμαστε καλυμμένοι και από πλευράς χρόνου και από πλευράς ατόμων. Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο φέτος, είναι μια κατάσταση που δεν την έχουμε ξαναζήσει, είναι πρώτη φορά για όλους. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις οικογένειές μας να περάσουμε όσο πιο χαρούμενα και ασφαλή γίνεται. Εμείς θα είμαστε οικογενειακός ακριβώς 9. Ακριβώς 9? Ναι, 2-3 παιδιά, ναι. Και εμείς. Τα αγόρια μου έχουν ένα παιδάκι, η κόρη μου είναι ελεύθερη, οπότε θα σμίξουμε εμείς όλοι μας. Ενώ σε ό,τι αφορά την οικογενειακή εορταστική συνάθρηση επιτρέπονται ως 9 άτομα από 2 οικογένειες. Σε περίπτωση υπεράριθμων, η Ελλάς αλλά και η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο μετά από καταγγελία και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν φυσικά και αν ληφθεί καταγγελία για τέτοιου είδους φαινόμενο παραβατικό, ακόμα και σε σπίτι, η Δημοτική Αστυνομία έχει δικαίωμα να επέμβει.